Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Όχι μόνο ως φίλος του Ολυμπιακού αισθάνομαι ότι είμαι εντός έδρας κάθε φορά που επισκέπτομαι τον Πειραιά, αλλά και ως Πρωθυπουργός που θέλει την ανάπλαση της χώρας και την αναβάθμιση της καθημερινότητας, χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Και αυτό γιατί είμαι παρόν σε αυτήν την πολύ όμορφη και γεμάτη ενέργεια παρουσίαση ενός εμβληματικού έργου για την πόλη του Πειραιά, ενός έργου που, σωστά το είπε ο κύριος Ανδριόπουλος και ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να αποτελέσει σημαία και σημείο αναφοράς για αντίστοιχες αστικές αναπλάσεις παντού στην Ελλάδα, και αναφέρομαι φυσικά στην ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου. Με πυρήνα τις εγκαταστάσεις, τις βιομηχανικές που στέγαζαν επί δεκαετία, το 1931, την καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, 4 οικοδομικά τετράγωνα σε πρώτη φάση, αλλάζουν χρήση. Και μια ολόκληρη γειτονιά βγαίνει από την υποβάθμιση χρόνων. Η περιοχή ξαναζωντανεύει, ακολουθώντας τη ρότα της ανάπτυξης που έχει χαράξει πλέον ολόκληρος ο Πειραιάς. Επιτέλους, ήταν, κύριε Δήμαρχε, καιρός. Τα παλιά κτίρια της Παπαστράτος, το είπε και ο κύριος Ανδριόπουλος, το είπε και ο κύριος Χαρπαντίδης, αντιπροσωπεύουν ένα κόσμημα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο του αστικού ιστού του πρώτου λιμανιού της χώρας. Η τύχη τους όμως, αυτή η τύχη στους οποίους τώρα προστέθηκε η σύγχρονη μόνωση για να μετατραπούν τα κτίρια αυτά σε κτίρια τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, είναι ποτισμένη και με μια πολύ βαριά ιστορική μνήμη, με την καθημερινότητα χιλιάδων εργατών που πέρασαν από εδώ. Όπως και με το έργο μιας οικογένειας που συνδύασε το όραμα μιας μεγάλης βιομηχανίας για εκείνη την εποχή, με μία αίσθηση εταιρικής ευθύνης πρωτοπόρα για την εποχή της. Η αδερφή Παπαστράτου και μετά η οικογένεια Παπαστράτου έστησαν ένα εργοστάσιο το οποίο γέννησε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αφιέρωσαν όμως και ένα μέρος της περιουσίας τους σε σημαντικά κοινοφελή έργα και στον Πειραιά αλλά και στο Αρχαντίο. Και χαίρομαι διότι η ανάπλαση αυτής της περιοχής, οι αλλαγές χρήσεων που τόσο επιβεβλημένες είναι των παλιών εγκαταστάσεων, θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό σε αυτήν την πολύ σημαντική και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική παράδοση και με σεβασμό στο φορτίο της ιστορικότητας αυτού του χώρου. Η ιστορική βιομηχανία μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο office park, σε μία μοντέρνα κυψέλη εργασίας, ταυτόχρονα και σε ένα πνεύμονα ανάπτυξη στο κέντρο της πόλης. Εξωτερικά όμως τα κτίσματα θα διατηρήσουν το χαρακτήρα τους, γεφυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το χθες με το σήμερα και το αύριο. Και βέβαια όλη αυτή η προσπάθεια έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Θα πλαισιωθεί με χώρους πρασίνου, χώρους αναψυχής, σημαντικές αστικές αναπλάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την περιφέρεια. Και βέβαια, δημόσια έργα θα βελτιώσουν το οδικό δίκτυο της περιοχής, θα ενοποιήσουν επιμέρους τμήματα του Αγίου Διονυσίου. Και βέβαια, η περιοχή θα αναπτυχθεί συνολικά μέσα από μία κατασκευαστική οικιστική έκρηξη. 10.000 τετραγωνικά μέτρα, νέα projects για 200 επιπλωμένα διαμερίσματα θα οικοδομηθούν και θα διατεθούν και αυτά προς πώληση ή ενοικίαση. Και αυτή η αρμονική σύζευξη επαγγελματικών χώρων, χώρων εργασίας, αλλά και σύγχρονων κατοικιών, όχι μόνο θα απαντήσει
σε πραγματικές ανάγκες που έχει σήμερα ο Πειραιάς και για στέγη, αλλά το πιο σημαντικό και νομίζω ότι τονίστηκε και από τους προαλήσαντες, αποτελεί ένα υπόδειγμα. Ένα υπόδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το πώς μπορεί μια τέτοια σημαντική πρωτοβουλία αστικής ανάπλασης να δρομολογηθεί. Τοπική αυτοδιοίκηση την πρικίζει με υποδομές, με δίκτυα, αλλά και με την ικανότητα να φέρει μαζί και να καθίσει στο τραπέζι διαφορετικές επιχειρήσεις που ενώνονται όμως από ένα κοινό όραμα. Το κεντρικό κράτος με τη σειρά του καλείται να άρει τα εμπόδια που ορθώνονται. Γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, αλλεπάλληλα στάδια διαδότησης. Αλλά τα κεφάλαια, τα πολλά κεφάλαια, συνολικά 250 εκατομμύρια μέτρησα στην πλήρη ανάπτυξη του έργου, έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, από τους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι μάλιστα ανέλαβαν το ρίσκο της επένδυσης πριν από κάποια χρόνια σε μια εποχή που ήταν ακόμα πολύ σκοτεινή για την πατρίδα μας. Αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές οι καλύτερες επενδύσεις γίνονται σε εποχές που κανείς τελικά δεν πιστεύει στην ανάκαμψη της οικονομίας, εκτός αν οι επενδυτές είχαν καταφέρει και είχαν προβλέψει πριν από 4 χρόνια την εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και το αισιόδοξο μέλλον το οποίο διαφαίνεται συνολικά για τον τόπο αλλά και για την αγορά ακινήτων. Και όπως είπαμε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Διότι νομίζω ότι τώρα έχει ανοίξει η όρεξη σε πολλούς επενδυτές για να μπορέσουν να προχωρήσουν και σε μια σειρά άλλων σημαντικών έργων. Χαίρομαι διότι μαθαίνω ότι η σειρά προς αξιοποίηση, κύριε Δήμαρχε, παίρνει και ένα κτίριο φάντασμα του λιμανιού μέσα στην επόμενη διετία. Εύχομαι και ελπίζω ο πύργος του Πειραιά από αυτό το αλόκοτο κουφάρι να μεταβληθεί σε ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο θα συνδυάζει εμπορικές χρήσεις με κατοικία, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι το λιμάνι χτυπήθηκε σκληρά από την κρίση, από την αποβιομηχάνηση, από την ανεργία. Και μέσα σε 10 χρόνια, κύριε Κορκίδη, αν δεν κάνω λάθος, ο Πειραιάς έχασε το 1/3 των εγγεγραμμένων επιχειρήσεών του. Πέρασε όμως το στάδιο της διαφοροποίησης της παραγωγικής του βάσης. Και γι' αυτό πια και μπορεί και αισιοδοξεί. Διακίνηση των εμποροματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά αυξήθηκε κατά 8,5 φορές μέσα σε 10 χρόνια. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας έγινε το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Και σε αυτήν τη μεγάλη πρόοδο συνέβαλε η σημαντική εμβληματική επένδυση της Κόσκο. Μια επένδυση που από την πρώτη στιγμή η παράταξή μου τη στήριξε, όταν άλλοι την αμφισβητούσαν και την υπονόμευαν έμπρακτα. Και που συνεχίζεται με σημαντικά νέα έργα, τα οποία με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην αλλαγή της εικόνας του Πειραιά. Ένα από αυτά τα εμβληματικά έργα αφορά και μία σημαντική δράση πολιτισμού. Κυρία Μενδώνη, έχουμε συζητήσει για το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το παλιό σιλό του λιμανιού στο πιο σύγχρονο, στο πιο βιωματικό μουσείο ενάλλειων αρχαιοτήτων στον κόσμο. Το αξίζει ο Πειραιάς αυτό το μουσείο. Έχουμε ήδη καταφέρει και έχουμε εξασφαλίσει από ιδιωτικούς πόρους τη χρηματοδότηση της προμελέτης και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, για να επανέλθω στο ζήτημα της ανάπλασης της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, αυτό το οποίο υπόθηκε από τους προαλήσαντες. Σκεφτείτε τι σημαίνει για αυτή την περιοχή να εργάζονται κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. 10.000 άνθρωποι οι οποίοι θα έρχονται
θα εργάζονται, θα φεύγουν, θα ξοδεύουν χρήματα στην τοπική κοινωνία. Ένας τεράστιος πόλος αναπτυξιακός δημιουργείται σε μια περιοχή που μέχρι και πριν από πολύ λίγο ήταν μια περιοχή ουσιαστικά εγκαταλειμμένη. Και βέβαια εκ των υστέρων είναι εύκολο να δει κανείς τι προσέλκυσε τους επενδυτές σε αυτή την περιοχή. Πολύ κοντά στο λιμάνι, 250 μόλις μέτρα από εδώ, είναι ο τερματικός σταθμός του ηλεκτρικού, σε λίγο θα πλαισιώνεται και από το σταθμό των Μανιάτικων του μετρό. Η γραμμή 3 του τραμ θα συνδέει το Φαλιρικό όρμο με τη Βούλα. Και ένα τόξο επικοινωνίας και ευημερίας διαμορφώνεται έτσι από τον Πειραιά και όχι μόνο όμως και από τις συνοικίες της Δυτικής Αθήνας και πέραν του Πειραιά μέχρι το Σούνιο. Η ανάπτυξη του παράκτιου μετόπου αποτελεί μια συνολική πρόκληση. Μια τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Και θα ήθελα εδώ πέρα να επαναλάβω αυτό το οποίο ακούστηκε και πριν. Όσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, το οποίο καταφέραμε και με τις μεγάλες προσπάθειες του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Άδωνη του Γεωργιάδη να το ξεμπλοκάρουμε από τα πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια και εντός των επόμενων μηνών να ξεκινήσει για τα καλά. Όσο σημασία λοιπόν αποδίδουμε σε αυτό το έργο, άλλο τόση σημασία και ακόμα μεγαλύτερη αποδίδουμε σε μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που γίνονται σε άλλα σημεία της πόλης, όπως αυτή η οποία γίνεται εδώ πέρα στον Πειραιά. Καμία χώρα και καμία οικονομία και καμία πόλη του μεγέθους της Αθήνας δεν μπορεί να είναι απόλυτος εξαρτημένη από ένα μεγάλο έργο, όσο μεγάλο και αν είναι αυτό. Και το Ελληνικό είναι ένα εμβληματικό έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί και θα δώσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Όμως είναι πολλά έργα μικρότερης εμβέλειας σε σχέση με το Ελληνικό, αλλά πολύ μεγάλα από μόνα τους, όπως καλή ώρα η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, που θα μας επιτρέψουν αυτή η ανάπτυξη στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας να είναι μια ανάπτυξη ισόρροπη, μια ανάπτυξη από την οποία θα ωφεληθούν κυρίως οι νοικίες που σήμερα μπορεί να έχουν υποβαθμισμένο χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι αυτές είναι και οι συνοικίες που σήμερα ακόμα έχουν και σχετικά χαμηλές τιμές γης. Άρα είναι φυσικό να μπορούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Η δικιά μας δουλειά είναι να μπορούμε να θέτουμε το πλαίσιο. Να είμαστε ο καταλήτης εκείνος, ο οποίος μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, είτε αφορούν στα φορολογικά κίνητρα και γνωρίζετε πολύ καλά πόσο πιο ευνοϊκές έχουν γίνει οι επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία μέσα στους μόλις 6 μήνες που είμαστε στα πράγματα, είτε αναφερόμαστε κυρίως σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, η δουλειά μας είναι να απελευθερώνουμε αξία. Να κινητοποιούμε τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, να θέτουμε το πλαίσιο της συνεργασίας και μετά να δίνουμε τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να κάνει αυτό το οποίο ξέρει να κάνει καλά. Και θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι έχουμε εκπονήσει συνολικά ένα ευρύ πρόγραμμα τοπικών χωρικών σχεδίων σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι περιοχές οι οποίες έχουν σχεδιασμό γης να πάνε από το 20% που είναι σήμερα στο 55% μέχρι το 2023. Αναμορφώνουμε επίσης συνολικά το θεσμικό πλαίσιο για τις πολεοδομικές παρεμβάσεις. Και μέσα στον χρόνο θα έχουν αποκρισταλωθεί τα κίνητρα για τον εξυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος. Θα ενεργοποιήσουμε εργαλεία όπως η μεταφορά στελεστή. Θα αντιμετωπίσουμε με νόμο τη δυνατότητα παρέμβασης σε εγκατελειμμένα κτίρια. Χαίρομαι γιατί είναι μαζί μας και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Οικονόμου, ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα αυτά, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στενά, διότι πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι η χωροταξική και πολεοδομική πολιτική αποτελεί ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο επενδυτικό εργαλείο. Αλλά είναι και ο βασικός μοχλός τον οποίο έχουμε για να μπορούμε να πετύχουμε τη σύζευξη μεταξύ της ανάπτυξης και της επιβεβλημένης προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικά σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλά μια αφηρημένη εποχή για το μέλλον, αλλά μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε τώρα. Αυτή την διάσταση του ζητήματος της χάραξης πολιτικής δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο ένα και περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί, όχι μόνο η BRD, αλλά και πολλά ιδιωτικά κεφάλαια,
θα έχουν ως βασικό κίνητρο επιλεξιμότητας για τις επενδύσεις τους τη δυνατότητα αυτές οι επενδύσεις να έχουν γενικά πράσινα χαρακτηριστικά. Μόνο οι πράσινες επενδύσεις θα μπορούν πολύ σύντομα να κινητοποιούν σημαντικά κεφάλαια. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαφεύγει της προσοχής μας. Κλείνω επιστρέφοντας και πάλι στον Άγιο Διονύσιο, που ήδη αρχίζει και αλλάζει πρόσωπο. Πολλοί Πειραιώτες θα μένουν, θα εργάζονται εδώ, αλλά η περιοχή θα έχει και πολλούς εργαζόμενους από άλλες περιοχές, όπως και πολλούς ξένους, οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα σε μεγάλους εργοδότες, συνεισφέροντας και αυτοί με τη σειρά τους στην τοπική οικονομία. Κτίρια ομορφαίνουν, γειτονιές ξαναγεννιούνται, ανακτώντας την ασφάλειά τους. Γιατί αντίθετα με την υποβάθμιση των γκέτο, η ανάπτυξη φέρνει μαζί φως, κανόνες, αλλά και ησυχία. Η κυβέρνηση, κύριε Δήμαρχε, θα εξακολουθεί και κύριε Περιφερειάρχα να στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες όπως η σημερινή και γι' αυτό και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές αυτής της ανάπλασης, αλλά και στα στελέχη του Δήμου, της Περιφέρειας και συνολικά του Δημοσίου, που ξεπέρασαν αγκυλώσεις θέτοντας αυτό το έργο σε τροχιά υλοποίησης. Κλείνω με μία παρατήρηση σχετικά με το τι εισέπραξα εγώ από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία είδαμε πριν από λίγο. Εισέπραξα εκτός από το προφανές ενδιαφέρον των επενδυτών να πετύχουν μια ικανοποιητική απόδοση στα κεφάλαια τα οποία επενδύουν και κάτι παραπάνω. Ένα πάθος, ένα μεράκι, μια διάθεση να αφήσουν ένα δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουν αναλάβει. Και θεωρώ αυτό το στοιχείο ως ιδιαίτερα σημαντικό. Διότι αυτό ακριβώς, το πάθος, αυτό το μεράκι, αυτή την όρεξη να αλλάξουμε συνολικά τη χώρα, αυτός ο τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική αντίληψη, αυτή η αίσθηση αισιοδοξίας ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι ως χώρα να ζούμε στη μιζέρια και στην υποβάθμιση. Αυτό το κλίμα είναι ένα κλίμα το οποίο αργά αλλά σταδιακά διαχέεται σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι που θα μας επιτρέψει τελικά να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά και τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες σε λίγα χρόνια να μην αποτελούν την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία.